σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Σας είχα πει ότι θα κάνω ένα house tour για να σας δείξω και που είχα βάλει τα προηγούμενα προϊόντα που σας έδειξα στο βιντεάκι με το Jumbo Haul. Οπότε ήρθε η στιγμή να γίνει και αυτό. Να σας πω πρώτα ότι το σπίτι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Εντάξει, έχει ολοκληρωθεί. Λείπουν πολύ μικρά πραγματάκια που αφήσαμε στη μέση, αλλά είναι σε θέση να το δείτε. Θα σας δείξω και ποια είναι αυτά που δεν έχουν γίνει και θα σας δείξω και τα πραγματάκια που πήρα από τα Jumbo και που τα έχω τοποθετήσει και πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο. Λοιπόν, εγώ τώρα θα γυρίσω την κάμερα και θα τραβήξω από την είσοδο του σπιτιού μέχρι και όταν μπαίνουμε μέσα για να το δείτε ολοκληρωμένο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η πόρτα, μπαίνουμε. Εδώ δεν φαίνεται, αλλά το πουμολάκι θα μπει και αυτό. Εδώ είναι το πατάκι που σας έδειξε στο βίντεο από τα Jumbo. Η κλειδοθήκη μου, η πόρτα η οποία μπήκα, στην οποία λείπει και το περβάζι, γιατί δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Θα γίνει μόλις γίνει ο καιρός. Πρέπει να κοπεί, να το μετρήσουμε ξανά. Εδώ μια μικρή γωνίτσα με την κρεμάστρα μου, συγγνώμη, τι έχω πάθει. Και εδώ, αφού μπήκα, είναι η κουζίνα μου, στην οποία υπάρχει και το πλυντήριο, γιατί δεν χωράει μέσα στο μπάνιο. Τα ντουλάπια, τα συρτάρια, τα πάνω ντουλάπια και το ψυγιάκι. Λοιπόν, εδώ στο ραφάκι έχω βάλει πάνω το δοχείο που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Εδώ επίσης είναι τα βαζάκια, το ανοιχτήρι μπουκαλιών. Εδώ λείπει μια μπρίζα γιατί δεν τις είχα μετρήσει σωστά και οπότε πήρα μια λιγότερη. Και εδώ, αφού μπήκε το πλακάκι, μετά δεν μου έφτασε η βαφή για να το τελειώσω και έμεινε έτσι, οπότε μόλις ανοίξουν τα καταστήματα θα ολοκληρωθεί και αυτό. Επίσης λείπουν τα πομολάκια, γιατί δεν μου τέριαξαν δυστυχώς οι βίδες που είχαν οι συσκευασίες τους, τέριαξαν μόνο σε αυτά τα δύο ντουλάπια. Η κουζίνα είναι διαφορετική πάνω, διαφορετική κάτω, ήταν παλιά και την έχω μεταποιήσει, την έχω βάψει όλη με χρώμα κυμολίας και έχει βγει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι άσπρο και ροζ τα κάτω ντουλάπια σε περίπτωση που δεν διακρίνεται καλά. Εδώ είναι η πόρτα στην οποία θα μπούμε στο μπάνιο, που είναι και αυτό μικρούλικο. Μπαίνοντας, εδώ είναι η ντουζιέρα, η υπέροχη διακριτική κουρτινούλα μου με τα φλαμίγκο, ο νηπτήρας, ποτηράκι και πάλι με φλαμίγκο για τις οδοντόβουρτσες, το σφουγγάρι το οποίο σας το έδειξα στο βίντεο, το ραφάκι με τα προϊόντα μου, εδώ είναι το έπιπλο που έχω μεταποιήσει εγώ, του έχω αλλάξει χρώμα και έχει πάνω το, πώς να το πω, μπιμπελό, τέλος πάντων με το φλαμίγκο που είναι για ρεσό. Και το πιγκάλι μου, όπως βλέπετε, είναι και αυτό φλαμίγκο. Και εδώ άλλο ένα ραφάκι, με τι άλλο, φλαμίγκο. Πετσετούλα, η λεκάνη. Και αμέσως τελειώσαμε γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Λοιπόν, στον ίδιο χώρο με την κουζίνα είναι και η τραπεζαρία, την οποία την αγαπώ γιατί είναι κατηφορική, μιας και το σπίτι είναι σε σοφίτα. Είναι πολύ στενή, γλυκούτσικη. Εδώ θα ανοίξουμε και το φωτισμό. Έχω βάλει μέσα τα ρούχα μου πίσω γιατί δεν έχω που να τα βάλω αυτή τη στιγμή, μιας και ο καιρός δεν έχει ανοίξει. Πίσω εκεί υπάρχει στο βάθος άλλο ένα επιπλάκι που το έχω μεταποιήσει και αυτό με χρώμα κυμολίας και το έχω κάνει να φαίνεται αναπαλαιωμένο, ξύνοντάς το. Τα υπέροχα ντόνατ μου που πρέπει να τα πετάξω γιατί έχουν
Μπαγιατέψει τόσο καιρό εκεί μέσα και όλο ξεχνάω. Εδώ το εικονοστάσι μου. Και αυτό εδώ είναι ο χώρος της κουζίνας με την τραπεζαρία. Από εδώ, στη καμάρα, υπήρχε πόρτα και την έβγαλα, την άφησα σαν καμάρα. Μπαίνουμε στο σαλόνι. Αυτό είναι ένα σκαμπουδάκι. Ο καναπές μου, ο πάρα πολύ αναπαυτικός, που έχει πάρει το σχήμα του σώματός μου τόσο καθισιό πλέον. Το κουβερτάκι, το οποίο είδατε και αυτό στο βίντεο με τις φουντίτσες, το έχω βάλει έτσι, απλά στο πλύσιμο μου έφυγε κάποια, με εγκατέλειψε, δεν πειράζει, θα τη ξαναράψω. Αυτές είναι οι κουρτίνες μου. Εδώ τις βλέπετε. Εδώ είναι άλλο ένα ραφάκι που το έχω βάλει για να διακοσμίζω το, να διακοσμίσω το τοίχο από πίσω από το καναπέ. Είναι τα φλαμίγκο που βλέπετε εδώ πέρα και τα είδατε και στο προηγούμενο βίντεο. Λέω συνέχεια τα ίδια, επαναλαμβάνουμε, συγγνώμη. Το ρολόι. Αυτό εδώ το πατάκι, αλλά εγώ το έβαλα σαν ριχτάρι στο καναπέ μου. Αυτό είναι το τραπεζάκι με συρτάρι, στο οποίο έχω βάλει το υπέροχο τασάκι μονόκερο και το πουλάκι που είχατε δει και αυτό. Έχει επίσης ένα βοηθητικό τραπεζάκι που το βάζεις όπου θέλεις. Απ' την άλλη μεριά είναι πάλι το ίδιο με συρτάρι, απλά έχει ένα σκαμπό. Και απέναντι ακριβώς είναι το σύνθετό μου, στο οποίο έχω βάλει τους μονόκερους, όπως βλέπετε, το κεράκι κάτω το ροζ με το γκρι. Εδώ είναι οι γυρλάντες, τα φωτάκια μπαταρίας με τις φουντίτσες. Και αυτά εδώ τα υπέροχα γλυκούτσικα bonsai είναι από τα Lidl σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Να σας πω την αλήθεια, πίστευα ότι θα μαραθούν, ότι θα χαλάσουν τέλος πάντων, γιατί είχαν μόνο 3 κλωναράκια. Επίσης ήταν κάπως έτσι λευκό μέσα, αυτές εδώ σαν τριχούλες, δεν ξέρω πώς να το πω. Όποιος γνωρίζει από φυτά, αν θέλει ας μου γράψει τι είναι και τι μπορώ να κάνω, αλλά παρόλα αυτά έχουν μεγαλώσει. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Εδώ σε αυτό κιόλας έχω βάλει ένα ξυλάκι να τα κρατάει, γιατί πέφτανε τέρμα κάτω τα κλωναράκια. Το πάνω ράφι. Και εδώ είναι το μπαλκόνι μου, το οποίο δεν έχει φτιαχτεί και αυτό. Δεν προλάβαμε, αλλά θα γίνει τώρα εφόσον θα ανοίξει ο καιρός. Εδώ είναι τα 2 καδράκια που είχατε δει και πριν. Το φωτιστικό μου, που είναι πουπουλένιο, να κλείσω να το δείτε κανονικά και τσακ. Να σας πω ότι αυτό το έχω φτιάξει, είναι μόνη μου. Είναι τα φωτιστικά από τα IKEA, πάρα πολύ μικρά και απλά πλαστικά λευκά, τα οποία κοστίζανε νομίζω γύρω στα 5 ευρώ τότε. Έχω πάρει ένα για εδώ και ένα για την κουζίνα, είναι ίδιο. Και έχω κολλήσει αυτήν την, πώς να πω, τρέσα με τα πούπουλα, δεν θυμάμαι και πώς λέγεται κιόλας, που τα φοράμε και στις απόκριες τέλος πάντων. Και την έχω κολλήσει με πιστόλι σιλικόνης. Από εδώ, από το σαλόνι, μπαίνουμε στο υπνοδωμάτιο. Και είναι αυτό εδώ, να ανοίξω το φως. Πάλι το φωτιστικό είναι από τα IKEA, το έχω φτιάξει και αυτό μόνη μου. Πολλά αυτό, επειδή είναι και μεγαλύτερο, δεν είναι και πλαστικό, νομίζω είναι ύφασμα το υλικό του και είναι, κόστιζε στα 10 ευρώ. Το κρεβάτι μου
Πίσω σε αυτό το λευκό που προεξέχει τον τοίχο, τον έχω κάνει για να μπει μια ταπετσαρία την οποία δεν έχω προλάβει να την παραγγείλω ακόμα, γιατί κλείσανε και τα μαγαζιά, τώρα πρόσφατα τη βρήκα. Εδώ είναι τα μαξιλαράκια που σας είχα δείξει στο βίντεο και τα χαλάκια. Απλά κάνουν αυτό εδώ το μάζεμα και γλιστράνε λιγάκι, αλλά θα βρω, όπως σας είπα, την πατέντα. Εκεί στο κομοδίνο μου είναι το φωτάκι και εκεί ο κουμπαράς μου, το γουρουνάκι που θα γεμίσει λεφτά, ελπίζω. Αυτό είναι ένα έπιπλο από τα IKEA που έχω βολέψει όλα μου τα καλλιτικά, τα κοσμήματα. Είναι εδώ, κολόνιες και τα λοιπά, πιστολάκι για τα μαλλιά. Εδώ είναι μια πόρτα η οποία οδηγεί μέσα στη σκεπή, όπου εγώ την έχω κάνει και αποθήκη γιατί έχει χώρο και λείπει και εδώ το περβάζι, θα μπει και αυτό. Από αυτή τη μεριά είναι ο καθρέφτης μου και το μπουντουάρ μου, στο οποίο λείπει ένα σκαμπό. Θα το πάρω και αυτό γρήγορα γρήγορα. Και εδώ είναι ένα δεντράκι το οποίο το φτιάξα εγώ. Την ιδέα την πήρα από το Pinterest. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν το είδα και είπα εντάξει θα το κάνω. Και έβαλα τα σκουλαρικάκια μου. Η ντουλάπα είναι σύρτα ρωτή. Και αυτό εδώ ήταν μια παλιά, συγγνώμη, η φασμάτινη ντουλάπα, τις γνωστές ξέρετε που βάζουμε τα ρούχα μας και κλείνουν με ένα φερμουάρ, η οποία είχε σπάσει λιγάκι και το φερμουάρ είχε κοπεί, δεν έκλεινε, τέλος πάντων, και είπα να την αξιοποιήσω έτσι, έβγαλα το ύφασμα πάνω από την ντουλάπα και έχω τοποθετήσει τις τσάντες μου, τα φουλάρια μου, και τώρα θα βάλω και τις ζώνες μου. Νομίζω είναι πρακτικό, με βόλεψε αρκετά. Και αυτό ήταν και το δωμάτιο. Γενικά το σπιτάκι μου είναι μικρό, αλλά είναι, πιστεύω, όμορφο, χαρούμενο και εντάξει. Για μένα και τον φίλο μου, το αγόρι μου, είναι άνετο. Εδώ, επίσης ξέχασα να σας δείξω, είναι διπλή οροφή, η οποία έχει κρυφό φωτισμό. Βέβαια έχει καεί μισή λαντοτενία. Θα λαχτεί και αυτή. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και αυτό ήταν το σπιτάκι μου. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε στα σχόλια και να μου πείτε τη γνώμη σας για το χώρο μου και για το πώς έβαλα τα διακοσμητικά μου. Επίσης, αν έχετε κάποια ιδέα για το τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να διακοσμήσω ακόμα το σπίτι μου, θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τις συμβουλές σας. Ήθελα πολύ επίσης να μου πείτε και να μου στείλετε ιδέες για το πώς θα φτιάξω το μπαλκόνι μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω την αισθητική σας, να τη γνωρίσω, γιατί μπορεί να ταιριάζει και με τη δική μου και να πάρω κάποιες ιδέες και από εσάς. Χάρηκα πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά μέχρι τότε. Και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε και ένα like.